Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην εκπνοή της εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιανουαρίου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο στη Δίνο Τηλεόραση ζωντανά εκπροσώπους, υποψηφίους, βουλευτές και εκπροσώπους σχεδόν όλων των κομμάτων της χώρας μας για να μας αναπτύξουν τις απόψεις τους και το πρόγραμμά τους για το πώς θα είναι η επόμενη ημέρα των εκλογών και όλα αυτά που συζητούνται το τελευταίο διάστημα, τις απορίες, τις αμφισβητήσεις και φυσικά τις αντιπαραθέσεις που βλέπουν να σημειώνονται κυρίως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αλλά και στην περιφέρεια γενικότερα. Θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι ασφυκτικά γρήγορος και οι καλεσμένοι μας είναι πολλοί. Θα ξεκινήσω λοιπόν να παρουσιάσω από τα δεξιά μου τον υποψήφιο βουλευτή Πιερίας με τη Νέα Δημοκρατία στην Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Χριστογιάννη. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Τον υποψήφιο βουλευτή Πιερίας με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μαλτζάρη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Τον υποψήφιο βουλευτή Πιερίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέριο Καστόρη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Επίσης, να καλωσορίσω τον υποψήφιο βουλευτή Πέλες με τους Πράσινους Δημάρ, τον κύριο Ιωάννη Μανομενίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και τον υποψήφιο βουλευτή Πιερίας με τον Χρυσή Αυγή, τον κύριο Γιώργο Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Τον εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Πιερία, τον κύριο Χρήστο Ουνατσόλη. Δεν είστε υποψήφιος βουλευτής, είστε εκπρόσωπος του κόμματος. Καλησπέρα σε όλους. Το διευκρινίζω γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι υποψήφιοι βουλευτές. Τον κύριο Γιώργο Χιονίδη, υποψήφιος βουλευτής Πιερίας με το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω σας έχω αναφέρει όλους. Να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ξέχασα. Γιατί ήσασταν οι μόνοι που δεν φέρατε αντίρρηση στη σειρά που θα βάζαμε τα κόμματα. Λοιπόν, την κυρία Σιφίδου Ήλια, που είναι υποψήφια βουλευτή Συμμαθίας με το Ποτάμι. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη και σε εσάς. Και να ξεκινήσω αμέσως με την πρώτη ερώτηση, που εκτιμώ ότι πρέπει να είναι μια γενική πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, για τον οποίο γίνεται πάρα πολύ λόγος. Να ξεκινήσω, κύριε Χρυσογέννη, από εσάς. Πραγματικά, οι εκλογές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή είναι οι εκλογές που έχουν αποφασιστική σημασία. Δεν είναι εκλογές, πιστεύω, κομματικές, παραταξιακές, ποιο κόμμα θα είναι πρώτο ή ποιο κόμμα θα κυβερνήσει τη χώρα μας, αλλά απλώς αυτή τη στιγμή διακυβεύεται το μέλλον της χώρας, το μέλλον του τόπου μας. Δηλαδή, αν θέλουμε μια Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα απομονωμένη έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε μια Ελλάδα της ανάπτυξης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα να ξαναβυθιστεί στα μνημόνια. Το διακύβευμα λοιπόν αυτής των εκλογών είναι εάν ο λαός, ο ελληνικός λαός θέλει την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη ή αν θέλει την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη. Κύριε Μαλτζάρη, τι πιστεύετε εσείς? Καταρχήν να πω ότι πηγαίνουμε σε μια εκλογική διαδικασία, η οποία εκλογική διαδικασία δεν ήταν επιλογή, δεν είχε τελειώσει την θητεία της η συγκυβέρνηση αυτή. Ήταν λοιπόν μια αναγκαστική εκλογική διαδικασία. Όπως ξέρετε, προέκυψαν εκλογές επειδή η κυβέρνηση έπεσε, που δεν μπόρεσε να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι είναι ίσως οι πιο σημαντικές εκλογές οι οποίες γίνονται από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά. Θα έλεγε κάποιος ότι κάθε εκλογική διαδικασία υπήρχε πάντα αυτό το έτσι μότο, ότι όλες οι εκλογές είναι σημαντικές. Όντως, όλες οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την επόμενη μέρα της χώρας. Νομίζω, αγαπητή κυρία Μιχολού, ότι ενδεχομένως εδώ τώρα να έχουμε πάθει, όπως λέει η παροιμία, με τον ψεύτη βοσκό. Κάποια στιγμή να έρχεται ο λύκος και είναι αληθινός. Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος της Ελλάδας για την συνέχεια της στην Οικονομική Νομισματική Ένωση και στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θα πρέπει να επιλέξουν οι Έλληνες την επόμενη μέρα, άσχετα ποιος θα είναι η κυβέρνηση, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να δώσουν μια ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ, στην σταθεροποιητική δύναμη του τόπου. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι η τρίτη δύναμη, διότι όπως καταλαβαίνετε, από το 2012 και μετά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, είχε έναν καταλυτικό ρόλο και προσέφερε μια σταθερότητα στο χώρο. Κύριε Καστόρη, ναι, το διακύβευμα των εκλογών, αυτό που είπε και ο κ. Χρυσογιάννης νωρίτερα, αν θα μείνουμε, αν θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές καλείται ο λαός μας με την ψήφο του να σταματήσει αυτή την πολιτική που δημιούργησε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που δημιούργησε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 200.000 κλειστές επιχειρήσεις, 300.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Θα πρέπει με την ψήφο του ελληνικός λαός, πιστεύουμε, την Κυριακή, να αφήσει στην άκρη, να σταματήσει αυτό το παλιό και διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό, να αφήσει στην άκρη αυτή την σάπια και παλιά πολιτική που εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον τα 4 τελευταία.
πιστεύουμε ότι ο λαός μας με την ψήφο του την Κυριακή θα υπερψηφίσει και θα βγάλει μια δυνατή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα ανοίξει έναν καινούριο δρόμο για να βγούμε από τα μνημόνια, να βγούμε από τη λιτότητα, να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτό που μας αξίζει. Κύριε Μαρομανίδη, ποια είναι η δική σας άποψη? Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές μνήμης και κρίσης. Ακούσαμε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησαν, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι έχει δει πώς έγινε αυτή η διακυβέρνηση και θα πω γιατί κατεβαίνω στις εκλογές, πώς ξεκίνησα και ασχολήθηκα με την πολιτική. Mm-hmm. Είμαι απόστολος πολεμικής αεροπορίας. Έχω 2 μεταπτυχιακά από τους πρώτους στην Ενότητα Διακλαδική Σχολή Πολέμου και αυτό που συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, αυτό το οποίο δεν το απέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, επί Μημαράκη, ένας αξιωματικός από τους τελευταίους στη σειρά μου, πήγε τον εαυτό του από το Γραφείο Μεταθέσεων που υπηρετούσε στη Γερμανία. Και όταν το διαδέχθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρότι προχώρησα ιεραρχικά όλες τις αναφορές για το θέμα, όχι για να πάω εγώ προσωπικά, υπήρχαν και άλλοι πριν από εμάς, εγώ είμαι αρχηγός σειράς, δεν έκανε τίποτα. Αυτή η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα της Ευρώπης. Η Ελλάδα της Ευρώπης είναι μια Ελλάδα που θα πρέπει να είναι η Ελλάδα αξιοκρατίας και κανείς δεν πρέπει να φοβάται αυτές τις εκλογές ότι θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αλλάξουμε την Ελλάδα, να αλλάξουμε την Ευρώπη. Αυτό είναι το όραμα που θα πρέπει να έχει ο κάθε Έλληνας και θα πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι, ακόμα και με όσοι μετανιώνουν, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος μετανιώνει για όσα έγιναν και θέλει να ξαναεκλεγεί ο ίδιος. Να δώσουμε τόπο σε νέους ανθρώπους, και δεν με απασχολεί αν θα είμαι εγώ, αν θα είναι κάποιος άλλος, αλλά πρέπει να δούμε ανθρώπους που ασχολήθηκαν, που αγωνίστηκαν για την αξιοκρατία. Υπάρχουν, οι Έλληνες καταδεικνύουν τους 300, αλλά ο καθένας τα έχει με τους υπόλοιπους 299 εκτός από αυτόν που εξέλεξε αυτός. Ας δούμε τις δικές μας ευθύνες και ας προχωρήσουμε μπροστά. Κύριε Ούνα Τσόλη. Ναι, το διακύβευμα θεωρώ των εκλογών είναι πάρα πολύ απλό. Θα συνεχίσουμε όχι το μνημόνιο. Δεδομένου ότι τα 350 δισεκατομμύρια του δημοσίου χρέους, θεωρώ ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι Έλληνες, ότι δεν είναι βιώσιμο. Πήραμε το. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ανέλαβε με ένα δυσθεώρητο χρέος γύρω στα 300 δισεκατομμύρια, 299 δισεκατομμύρια. Είχαμε το επωνομαζόμενο, το περίφημο PSI, 55% που κουρεύτηκε το χρέος, κουρεύτηκαν τα χρήματα των ταμείων, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων και φτάσαμε πάλι να έχουμε 350 δισεκατομμύρια χρέος. Γύρω στο 176, αν δεν κάνω λάθος, % επί του ΑΕΠ. Αυτό δεν είναι αντιμετωπίσιμο. Δυστυχώς όμως το μνημόνιο θα συνεχιστεί. Και σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση του κυρίου Ντράγκη, όπου μιλάει για το πρόγραμμα αυτό του 1,1 τρισεκατομμυρίου. Όσον αφορά τα ομόλογα. Δυστυχώς έχει όμως και τρεις όρους. Ο ένας όρος είναι ότι θα έρθει η Τρόικα και θα πρέπει να έχουμε θετική αξιολόγηση. Ο δεύτερος όρος και ο πιο σημαντικός είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε καινούργιο πρόγραμμα. Και δυστυχώς μάλλον σε μνημόνιο. Μάλιστα. Και ο τρίτος φυσικά είναι η πληρωμή του 3,4 δισεκατομμυρίων του ομολόγου που λύγει το Μάρτιο. Κύριε Παπαδημητρίου. Εγώ πιστεύω ότι ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για πολιτική. Για να μιλήσουμε για πολιτική, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι για τους έντιμους και τους ανέντιμους. Εγώ, επειδή θέλω να δείξω στον κόσμο ότι είμαι έντιμος, και όχι να το λέω, έχω φέρει το Ε9 το δικό μου και της γυναίκας μου, τα περιουσιακά μου στοιχεία, τα οικογενειακά, τα οποία στην αρχαία Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που κάνα γινόταν μια καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, για τα άτομα που μπαίνουν στην πολιτική, με τι περιουσία μπαίνουν και όταν φεύγουν, με τι περιουσία φεύγουν. Λοιπόν, εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι στους έντιμους ανθρώπους και στους ανέντιμους. Ποιοι κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο 40 χρόνια. Η διαχείριση που έγινε από αυτούς τους ανθρώπους, με ποιο τρόπο έγινε, να μας πούνε ποιοι δανειστήκαν τα λεφτά, πόσα λεφτά δανειστήκανε, σε ποιους τα χρωστάμε, ποιοι τα φάγανε αυτά τα λεφτά και από εκεί και πέρα υπάρχει μια δικαιοσύνη που πρέπει να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά για να πάρουν, όπως γνωρίζουμε, δυστυχώς το σύστημα είναι τέτοιο στη Βουλή τη δικιά μας που δεν επιτρέπει να έχει το ακαταλόγιστο ο Έλληνας πολίτης, αλλά αυτοί το έχουν. Λοιπόν, να φύγουν από την πολιτική σκηνή, να γίνουν απλοί πολίτες και μετά από εκεί πέρα να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και πιστεύω θα μάθουμε κάποια στιγμή ποιοι χρεωθήκαν, γιατί χρεωθήκαν και ποιοι τα φάγανε. Μάλιστα. Κύριε Σεφίδο. Και θα ήθελα να το πάρετε λίγο το Ε9, να σας το δώσει θα ο νεαρός. Θα το και το αφήνω στην εκπομπή σας για τις επόμενες εκλογές, γιατί το έφερα και το 12 ξανά και θα το ξαναφέρω. Δεν χρειάζεται το Ε9 να σας πω κάτι, γιατί το Ε9 είναι στο διαδίκτυο των όλων των βουλευτών, να ξέρεις. Άρα δεν χρειάζεται να το δώσεις.
Κάθε βουλευτή ξέρει. Από τη συμπεριφορά των μεγάλων κομμάτων τη εκκλησία, τελικώ καταλήγουμε να νομιμοποιούμε αυτέ τι απόψει. Έτσι. Έτσι. Κόμματα τη κυβέρνηση. Ποιο, οι πράσινοι, για τι πράσινε. Όχι, είμαι πράσινο. Ναι, αλλά κατεβαίνετε με την συνεργασία. Συνεργασία. Το ίδιο πράγμα. Θα μου επιτρέψετε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σοφίδου, γιατί είναι η μόνη γυναίκα. Ναι, είμαστε γυναίκε. Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης, βλέπουμε ότι τα παλιά κόμματα έχουν προσφέρει ό,τι είχαν να προσφέρουν και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να πάνε στην άκρη. Σήμερα είναι η ώρα για κάτι καινούριο, καθαρό, δυναμικό. Βλέπουμε βέβαια κάτι καινούριο να έρχεται, αλλά αυτό μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί με τις ακρότητες που πολλές φορές μαζί του φέρνει και επαγγέλλεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε. Γι' αυτό έγινε το ποτάμι. Το ποτάμι είναι ένα καινούριο κόμμα, καθαρό, δυναμικό, το οποίο φέρνει το δρόμο της συνεννόησης και της αξιοκρατίας. Θέλει να φέρει όλους τους άξιους ανθρώπους μαζί σε ένα τραπέζι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να λύσουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα της χώρας μας. Κύριε Χιονίδη, τι πιστεύετε εσείς? Δυστυχώς το 2015, στις εκλογές του 2015 παραμένουν, το διακύβευμα μάλλον των εκλογών αυτών, παραμένει το ίδιο με τα διακυβεύματα των εκλογών του 2012. Ενώ κανονικά η χώρα μας ήταν προγραμματισμένη να βγει εκτός μνημονίου, να ολοκληρώσει ένα πάρα πολύ σκληρό και άδικο πρόγραμμα το οποίο φορτώθηκε στις πλάτες όλων των Ελλήνων, αλλά βάρινα περισσότερο τη συντριπτική πλειοψηφία της μεσαίας τάξης και των μη προνομιούχων. Δυστυχώς, μετά από 5 χρόνια εντός μνημονίου, η χώρα μας δεν κατάφερε να βγει από το πρόγραμμα και σήμερα συζητάμε ξανά για το κατά πόσο θα συνεχιστεί, για το εάν θα παραμείνουμε ή όχι στο ευρώ, για το ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος ο οποίος θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Επίσης, δυστυχώς, αυτές οι εκλογές επικρατούν τα ίδια ψευτοδίλημματα. Μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Εντός Ευρώπης ή εκτός Ευρώπης. Ευρώ ή δραχμή. Απέναντι σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα, το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών ιδρύθηκε για να αντιπροβάλλει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση που θα είναι παράλληλα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό, που θα συνδυάζει προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι βάσεις των οποίων μπήκαν στη διετία του 2009 με 2011, αλλά δυστυχώς στη συνέχεια με τα γνωστά γεγονότα εγκαταλείφθηκαν από τις επόμενες κυβερνήσεις, αλλά θα συνδυάζεται και με μια ρεαλιστική προσέγγιση της πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη την κατανομή ισχύως και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν θα προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη χώρα και θα την οδηγήσει ομαλά και με τρόπο δίκαιο έξω από την κρίση. Τώρα, το ζήτημα είναι, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι ναι, μεν μιλάμε για το διακύβευμα των εκλογών, ωστόσο υπάρχουν πραγματικά και ρεαλιστικά προβλήματα, στα οποία θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις πολύ συγκεκριμένες. Και αυτά έχουν να κάνουν με την ανεργία, με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, με την απασχόληση, με την ανάπτυξη, με τους τρόπους που αυτή θα έρθει. Και σίγουρα δεν περιμένουμε να έρθουν την επόμενη μέρα, όμως ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις νομίζω θα βοηθούσε και τους πολίτες για να καταλάβουν τι ακριβώς πρεσβεύει το κάθε κόμμα που εκπροσωπείτε σήμερα. Κύριε Χρυσογέννη, να ξεκινήσω από εσάς. Βέβαια, με τις απαντήσεις που δώσαν εδώ οι συνυποψήφοι, είμαι υποχρεωμένος, γιατί είμαι και βουλευτής μέχρι χθες της Νέας Δημοκρατίας, και πρέπει να απαντήσω σε μερικά θέματα που έθεσαν. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ορίστε. Το κόμμα σας μιλάει έτσι και αλλιώς όλο τον χρόνο, αλλά όχι, απαντήστε. Όχι. Δεν είναι έτσι. Για την εξωκρατική πάντως θα ήθελα να ακούσω να απαντήσετε. Θα σας απαντήσω σε όλα. Εντάξει. Ένα πράγμα να ξέρετε, ότι πρώτα απ' όλα αυτό που είπε και ο Γιάννης εδώ, ο κ. Ματζάρης, ότι αυτές οι εκλογές εκβιάστηκαν να γίνουν. Εκμεταλλευτήκανε το θεσμό, το δημοκρατικό θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ρίξουν μια κυβέρνηση. Τις κυβερνήσεις δεν τις ρίχνει το ελληνικό κοινοβούλιο με το θεσμό του Προέδρου. Τις κυβερνήσεις πρέπει να τη ρίξει ο ελληνικός λαός, με δια της ψήφου της. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χριστογιάννη, το 1993 ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σιμπηλίδη έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία, έριξε την κυβέρνηση. Σας είπα, όχι για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και το τι έγινε τότε είναι μια άλλη ιστορία την οποία
Πολλοί ίσως δεν την ξέρουν την πραγματική ιστορία. Η ιστορία θα το δείξει. Είναι το Σύνταγμα, κύριε Χρυσογιάννη. Όχι, όχι, δεν το διαφωνώ. Όχι, είχαμε, είπατε, και μια δήλωση για την επανάσταση. Ωρα, γι' αυτό το λέω, όμως διαφωνείτε και με το Σύνταγμα. Να μας το πείτε εμένα, καθαρά. Εμένα δεν θα μου διδάξετε δημοκρατία. Ερώτηση κάνω. Ναι. Ήταν εκείνη η φράση, η έκφραση αυτή και θα σας μιλήσω γιατί με τους συναδέλφους σου. Γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί συναδέλφοι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και με όλων των κομμάτων καταλάβαινε ότι είναι εκφραστική, μια εκφραστική διαδικασία της ώρας εκείνης που παρέμβει και ο κύριος Σαμυρίδης. Τη λέξη την είχε πει τότε ο κύριος Σαμυρίδης. Τη λέξη επανάσταση. Για να έρθουμε λίγο, λοιπόν, να λίγο στο θέμα, γιατί ο χρόνος κυλά. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά, εμένα. Αν τουλάχιστον τουλάχιστον εσύ. Τώρα, τουλάχιστον. Προσφυγή σε εκλογές, αν δεν εκλέγεται πρόεδρος. Εμένα δημοκρατία δεν θα μου τη διδάξετε. Κύριε Χρυσογιάννη. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν. Πάμε για το να, πάμε λίγο... να πάμε γιατί να το ξεκαθαρίσουμε. Ειδικά εσάς έχουμε σας διδάξει πολλά πράγματα. Όχι, εμένα προσωπικά όχι. Θα τα πούμε αργότερα και για να την υγεία και για ό,τι να θέλουμε. Τα πούμε γιατί τουλάχιστον είσαστε μέσα στην υγεία. Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, κύριε Χρυσογιάννη. Αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Παίρνω και τον χρόνο από τους συναδέλφους και δεν είναι καλό. Παίρνετε και δεν είναι δίκαιο. Είπε κάποιος ότι για την ευθύνη των υπουργών, του κ. Παπαδημητρίου, για αυτοί που κλέψανε τόσα χρόνια κτλ. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία. Η εκείνη που λυπάμαι περισσότερο εγώ δεν είναι ότι θα πάμε στις εκλογές. Λυπάμαι ότι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Που ήταν η μεγάλη ευκαιρία να γίνει τώρα. Κύριε Χρυσογιάννη, επειδή μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όχι, έχετε δίκιο για την αναθεώρηση ότι χάσαμε την ευκαιρία. Χάσαμε την ευκαιρία. Επίσης όμως υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν και τα σπίτια τους. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό. Βέβαια, την ανεργία, κοιτάξτε, την ανεργία δεν την προκάλεσε ούτε αυτή η κυβέρνηση. Το ζήτημα δεν είναι ποιος την προκάλεσε τόσο. Όπως για τους ανασφάλιστους. Κύριε Χρυσογιάννη, επειδή μπορούμε να φάμε πολλή ώρα έτσι με το ποιος την προκάλεσε. Να ασφαλίσει σχεδόν όλους τους πολίτες. Την απάντησή σας θέλω και την πρότασή σας για την ανεργία, για την απασχόληση, για την ανάπτυξη, για τους πληστηριασμούς, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη. Λάξτε, η προστασία της πρώτης κατοικίας, το ξέρετε πολύ καλά από αυτή την κυβέρνηση, έχει εξασφαλιστεί. Λάθος κάνετε. Για το 2015 που διανύουμε. Δεν ισχύει ο νόμος, κύριε Χρυσογιάννη, λέτε ψέματα. Όχι. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Είδατε κανένα να του πάρουν το σπίτι με πληστηριασμό. Όχι ακόμα. Έτσι. Επειδή είναι εκλογές. Όμως δεν υπάρχει προστασία από την πρωτοχρονιά και μετά. Το ξέρετε πολύ καλά γιατί. Ενώ καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή πολύ συγκεκριμένη. Γι' αυτό το θέμα δεν την ψηφίσατε. Αφήσατε να είναι στον αέρα χιλιάδες κατοικίες. Εσείς δεν ψηφίσατε τόσα στη Βουλή. Κύριε Χρυσογιάννη, να μην πούμε σε αντιπαράθεση. Είναι ψέματα ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία. Κανένας δεν χάνει την πρώτη του κατοικία. Θα περάσω στον επόμενο. Όχι, είναι γιατί τώρα με προκαλούν. Καταλάβατε τώρα. Επιγραμματικά, παρακαλώ, θα ήθελα να μου πείτε. Όπως γνωρίζετε, ο δείκτης της ανεργίας δεν είναι ένας δείκτης που θα κατεβεί από το σήμερα το 25% που είναι να πάει κατευθείαν στο 8% την εποχή του 2008-2007. Αυτό κατεβαίνει σταδιακά. 1% τον ένα χρόνο, 2% και ανάλογα με την ανάπτυξη που υπάρχει. Πώς θα κατέβει, θα κατέβει το θέμα. Με τις επενδύσεις. Όταν εμείς τρομοκρατούμε τους επενδυτές και λέμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο στη χώρα μας, ποιος πιστεύετε, ποιος επενδυτής θα δει να επενδύσει και πόσοι αγορές θα μας δανείσουν εμάς όταν λέμε το δικό μας το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Άρα, κάνουμε τι κάνουμε. Σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ τι προσπαθεί. Προσπαθεί να αφήστε χώσει. Τι κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί τη χώρα μας να τυχώσει πιο βαθιά στο μνημόνιο. Πείτε, τι λοιπόν, μπορεί να κάνει ανάπτυξη. Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με τη συγκυβέρνηση που έκανε, που υπήρχε μέσα και η Δημάρ, που η Δημάρ της έπιασε ο πόνος για τους 1.500 απολιόμενους της ΕΡΤ και έφυγε από την κυβέρνηση. Και όχι για το 1 εκατομμύριο ανέργους που υπάρχουν σήμερα. Ο ίδιος ο κ. Πόσο έτσι, πόνο είχαν εκεί. Έτσι, είχαν τόσο πόνο για τους 1.500. Δεν θα πούμε σε ένα 200. Ένα τώρα 25,8, λέμε. Δεν πονάει κανένας μας για τους 1.200.000 ανέργους και μας πόνισε τότε τους 1.500 ανέργους από την ΕΡΤ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βάλαμε απέναντι τον κύριο Χρυσογιάννη, ο οποίος απολογείται για την κυβέρνηση. Το βάζουμε βούτυρο στο ψωμί και δεν λέμε τις δικές μας θέσεις. Όχι, όχι. Θα αναγκαστώ να σταματήσω τον κύριο Χρυσογιάννη αν δεν πείτε επιγραμματικά τα επόμενα, γιατί τρώμε το χρόνο από τους υπόλοιπους. Αυτή η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, οδήγησε τη χώρα σε μια σταθερότητα. Την εμπιστοσύνη των εταίρων μας. Με θυσίες του ελληνικού λαού. Κύριε Φυγένη, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί εσείς λέτε την οδήγηση σταθερότητα. Εγώ σας λέω, έχουμε ζητήματα πολύ συγκεκριμένα. Ανεργία, απασχόληση, ανάπτυξη και πληστηριασμός. Μου απαντήσετε σε κάποια από αυτά. Πληστηριασμός δεν πρόκειται να γίνουν. Την επόμενη μέρα των εκλογών, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, τι θα κάνει για να βοηθήσει το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, για να διασφαλίσει στους πολίτες ότι δεν θα χάσουν τα σπίτια τους και ότι κάποια στιγμή θα δουν έστω και 5 δραχμές να μπαίνουν στο σπίτι τους, στην τσέπη τους. Συγκεκριμένα. Με τους πληστηριασμούς, ξεχάστε το, δεν θα υπάρξουν πληστηριασμοί. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στο η ανάπτυξη της χώρας. Είπατε επενδύσεις. Επενδύσεις. Θα έρθουν επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή φοβούνται να έρθουν νέες επενδύσεις. Βλέπετε τι γίνεται. Εδώ λένε άλλοι θα καταργήσουν, λέει θα ανανεώσουν. Ξέρετε, σε κάποια εκλογική προεκλογική περίοδο πάντα παγώνουν όλα. Αυτό είναι γνωστό. Όχι, παγώνουν, φόβος υπάρχει τώρα. Δεν είναι παντού υπάρχει. Τώρα υπάρχει φόβος, δεν ξέρουν τι θα γίνει το αύριο. Δεν ξέρουν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή.
αυτή η χώρα, το πλεόνασμα που όλοι του κάνουν κριτική, υπήρχε ένα πραγματικό πλεόνασμα σε πρωτοφανές στοιχεία στα δύο τελευταία χρόνια στη χώρα μας, που θα έδινε την όθηση για καινούργιες επενδύσεις και καινούργια αυτά. Να δώσουμε παροχές στους πολίτες, που αυτό θα κάναμε και αυτό κάνουμε συνεχώς. Δώσαμε καινούργιες παροχές. Βάλτε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο. Ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα των εκλογών σε αυτά τα ζητήματα που αναφερόμαστε? Θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά, εγώ δεν θα διακόψω κανένα, με διακόψω από την άποψή μου και θα με κρίνετε. Καταρχήν, είναι σωστό αυτό που λέτε ότι υπάρχει μια τεράστια ανεργία, τεράστια φτώχεια στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε πολλές διαπιστώσεις. Υπάρχει κόσμος που κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του, τα ακίνητά του. Αλλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο, έτσι. Διότι φτάσαμε εδώ, διότι υπήρχε μια Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια που παρέπε. Γινόταν ένα πάρτι, αν θέλετε την άποψή μου, από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που δεν έβαζε κανείς το δάχτυλο επί των τύπων των Ήλων για να κάνει μια σοβαρή οικονομική δημοσιονομική πολιτική. Και εξηγούμε, το έχω πει ξανά. Όταν γινόταν αυτό το πάρτι, όταν λοιπόν διοριζόντουσαν ασύστολα στο δημόσιο τομέα περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι έπρεπε να διοριστούν, η αριστερά που αύριο, όπως φαίνεται, θα κυβερνήσει, έβγαινε από ακόμη πιο αριστερά και έλεγε: Βάλατε λίγους, βάλατε λίγο παραπάνω. Όταν δινόταν αυξήσεις περισσότερες από όσο θα έπρεπε να δοθούν, η αριστερά της ευθύνης, όπως λέω, που αύριο θα κυβερνήσει, έλεγε: Είναι ψίχουλα, δώστε λίγο παραπάνω. Όταν ο Σιμίτης, το τελευταίο παράδειγμα, πριν τελειώσει η θητεία του 2004, είχε κάνει εκεί την περιβόητη χάρτα σύγκλησης, επιδόματα φτώχεια, τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί δεν προέκυψε από παρθενογέννηση το κόμμα που αύριο θα κληθεί να κυβερνήσει. Είχε μια φυσική παρουσία τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να κρινόμαστε όλοι αυστηρά για το τι κάναμε, άσχετα αν κυβερνήσαμε ή όχι. Λοιπόν, από τη θέση αντιπολίτευση που είχε η αυριανή, όπως φαίνεται, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει πραγματικά πώς αντιλαμβανόταν την πολιτική. Και δίνω ένα τελευταίο παράδειγμα. Όταν λοιπόν το 2001 ο κύριος Γιαννίτσης στην κυβέρνηση Σιμίτη πήγε να βάλει μια τάξη στο ασφαλιστικό, ξεσηκώθηκε πρώτα λοιπόν τότε η αριστερά της ευθύνης, το ξαναλέω, για να πέσει η κυβέρνηση αυτή και πολλοί άλλοι, και πολλές άλλες πολιτικές δυνάμεις, δυστυχώς και μέσα από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσε τότε. Να τελειώσω, δεν τελειώσα. Παρακαλώ. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι επειδή το να πουλάς ελπίδα είναι πολύ καλό και πιάνει. Βγάζει τον άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα από τη σκέψη. Σταματάει να σκέφτεται. Ελπίζει ότι τη Δευτέρα θα γίνει, θα έρθει η ελπίδα. Ελπίζει ότι τη Δευτέρα θα ανατείλει μια καινούργια Ελλάδα που δεν θα υπάρχει άλλο φτώχεια και δεν θα υπάρχουν άλλο κατασχέσεις, δεν θα υπάρχει άλλο ενεργεία. Αυτά όμως, εγώ νιώθω πολύ νέος για να τα λέω στον κόσμο. Θέλω να πω ότι για να υπάρξει η ανάπτυξη, γιατί αν εδώ πέρα είμαστε 9 άνθρωποι, πώς είμαστε, αν ρωτήσετε τον καθένα τι σημαίνει ανάπτυξη, ενδεχομένως ο καθένας να σας δώσει μια διαφορετική ερμηνεία και καμία να μην είναι και σωστή. Εκτιμώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση για να μπούμε σε μια λογική φόρμουλα, για να ξαναγίνουμε μια κανονική χώρα, θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μια σταθερότητα. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια εθνική ομοψυχία, τουλάχιστον στα θέματα που αφορούν από την Ελλάδα και έξω. Και δυστυχώς αυτό βλέπω να μην γίνεται σήμερα. Δεν έχει συνωμοτήσει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία εναντίον της Ελλάδας, επειδή θα έρθει αύριο ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική ελάχιστη ομοψυχία, όπως υπάρχει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον στα εθνικά μας θέματα. Γιατί η οικονομία πλέον είναι εθνικό θέμα. Δεν είναι τοπικό. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έτσι έχει δείξει δείγματα γραφή σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή πορεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά την άποψή μου η νομισματική ένωση, η ένταξη της χώρας στην νομισματική ένωση ήταν η μεγαλύτερη μεταπολεμική κατάκτηση. Δεν θα πρέπει να το χαρίσουμε και το αποπολίσουμε αυτό που κερδίσαμε με πολύ κόπο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σταθερότητα στην πολιτική για να μπορέσουμε να κάνουμε σιγά σιγά βήματα μπροστά και για να ξαναμπούμε σε σταθερούς ρυθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση την επομένη των εκλογών ή μετά από λίγο καιρό να δει ο κόσμος ότι ναι, βρήκε δουλειά, ήρθαν πάλι τα χρήματα, οι μισθοί πήγαν σε επίπεδα 2008 κτλ. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το ότι δεν υπάρχει σήμερα κατάσχεση πρώτης κατοικίας, ξέρετε, είναι με τον νόμο Κατσέλη της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, στην τελευταία διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Έτσι, απλά το με θυμίζω. Ευχαριστώ.